Νέες αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν την Τρίτη στην Ιεμένη. Οι βομβαρδισμοί έγιναν από μαχητικά αεροσκάφη του συνασπισμού του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες. Δεκάδες τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς μικρά παιδιά, στα μάτια των οποίων εικονίζεται η φρίκη του πολέμου στον οποίο έχει για τα καλά εισέλθει η Ιεμένη. Στην πόλη Ταΐζ, στο κέντρο της χώρας, οι μάχες στο έδαφος συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ανάμεσα σε οπαδούς του Προέδρου Χάντι και τους στηριζόμενους από το Ιράν Ισλαμιστές αντάρτες Χούτι. Εκεί έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο για τους τελευταίους, που έχοντας κυριαρχήσει στον Βορρά, συνεχίζουν την προέλασή τους και στον Νότο. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στα ύδατα γύρω από την Ιεμένη. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό έστειλε στην Αραβική θάλασσα το αεροπλανοφόρο Roosevelt και ένα καταδρομικό εξοπλισμένο με τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους.